Καλή σας ημέρα και εμένα το κεφάλι μου πόνεσε από το κούνημα με αυτά που άκουγα, γιατί η κυρία Κεραμέως, όπως έσωσε το Υπουργείο Παιδείας, κοιτάζει να σώσει και το Υπουργείο Εργασίας. Αλλά κούνα που την κούναγε, που λέει ο λαός μας, αν νομίζει ότι οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν 10 ώρες και επί της ουσίας θα είναι απλήρωτες πάρα πολλές ώρες από αυτά που δουλεύουν. Δεν έχει κούνια βεβαίως... από την κούναγε. Δεν έχει κούνια από την κούναγε. Λέει είναι fake news η εξαήμερη εργασία. Καλά, εντάξει. Ας τα πει στους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, στις βιομηχανίες, ας τα πει στους εργαζόμενους που δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ, τι σημαίνει και η ψηφιακή κάρτα και τι σημαίνει τα προνόμια που έχουν δώσει στους μεγάλους ομίλους να κλέβουν τις ώρες εργασίας και λεφτά από τους εργαζόμενους. Αυτά τα γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και βεβαίως ήδη η πρώτη απάντηση με παράσταση διαμαρτυρίας έγινε στην Αθήνα και βεβαίως δεν πρόκειται να περάσει αυτά τα μέτρα που η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι δεν έφερε κάτι καινούριο, υλοποιεί αυτά που οι προηγούμενοι ψηφίσανε. Προφανώς οι προηγούμενοι τα ψηφίσανε και αυτοί τα υλοποιούν και ο λαός μας έχει δείξει και τον δρόμο που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Αυτά εν ολίγη σε ένα πρώτο σχολιασμό σε σχέση με αυτά που είπατε, κυρία Ντουργεράκη. Και νομίζουμε ότι το καλοκαίρι και στα ζητήματα αυτά τα εργασιακά θα είναι θερμό, όπως είναι θερμό το καλοκαίρι και καιγόμαστε, και όπως είναι βροχερό και πληγόμαστε από τις βροχές. Να πάμε και λίγο στο θέμα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν στις δικές σας τις παρατηρήσεις της λαϊκής συσπήρωσης και την ερώτηση την οποία έχετε θέσει στο Περιφερειάρχη, για να δούμε ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε, σε ποιες ενέργειες προχώρησε ή θα προχωρήσει, είναι η ερώτηση, η Περιφερειακή Αρχή, ώστε να δοθεί άμεσα χωρίς καμία καθυστέρηση λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Για πάρτε το αναλυτικά. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς με την ερώτηση αυτή ξαναεπανερχόμαστε, γιατί θεωρούμε το πρόβλημα με το νερό στο νησί μας σε σχέση με την επάρκεια και την ποιότητα του νερού. Εδώ υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Εξάλλου και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο με την μελέτη που έκανε εκτιμά ότι θα είχαν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα από αυτά που παρουσιάζονται στο νησί μας αν υπήρχε καταρχήν πολιτική βούληση, αν οι υπηρεσίες ήταν στελεχωμένες και βεβαίως αυτό που αναγνωρίζουν οι επιστήμονες είναι ότι το νερό δεν εξαφανίστηκε. Ένα πολύ μικρό μέρος από τα νερά που, αν θέλετε, που υπάρχουν αξιοποιούνται για ήρτρευση και άδρευση και βεβαίως βάζει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα τη συντήρηση των γεωτρήσεων, την αξιοποίηση των νερών και του αλμυρού εδώ για το Ηράκλειο και βεβαίως βάζει και τα ζητήματα της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων αστικών λιμάτων. Άρα μέτρα, αν θέλετε, που μπορεί να προφυλάξουν το θέμα του νερού και της ποιότητας και της ποσότητας υπάρχουν. Και εδώ εγώ πάντως, κύριε Βρυσέλη, αντιλαμβάνομαι αυτή την ώρα ότι είμαι η κύρια ευθύνη κατασπατάλησης του νερού. Εγώ πρέπει να σταματήσω ως πολίτης να σπαταλώ το νερό έτσι μέσα στο δικό μου το χώρο, μέσα στο σπίτι μου, δεν ξέρω με πώς, μέσα στο δικό μου τον κήπο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν φέρει καμία ευθύνη η πολιτεία και νομίζω ότι η κυρία Δασκαλάκη τα είπε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πριν από λίγο. Την κύρια ευθύνη την έχω εγώ για το αν δεν έχουμε δίκτυα, το αν είναι προβληματικά τα δίκτυα, το αν δεν αξιοποιείται το νερό, το αν δεν έχουμε. Το αν χάνεται το νερό, το αν δεν υπάρχουν έργα, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Οπότε να την κάνουμε και τη στελέχωση στη συνέχεια των υπηρεσιών, έτσι, και πάμε αμέσως στην απαξίωση των προτάσεων των επιστημόνων και των προτάσεών τους. Ακριβώς. Και επιχειρείται για άλλη μια φορά να μετατοπιστεί η ευθύνη στην ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς και βεβαίως σε ένα 112 όταν πέφτει η στάθμη του νερού. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μέτρα που τα έχουμε ζήσει. Και ακριβώς γιατί όλα αυτά τα μέτρα στηρίζονται, όπως και με την ενέργεια, όπως με τις τηλεπικοινωνίες, στη λογική του λιγότερου κόστους και στην ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών αγαθών. Δεν είναι τυχαίο ότι το πλάνο που ετοιμάζεται η κυβέρνηση να φέρει και για την Κρήτη, όπως στη Θεσσαλία, είναι η ιδιωτικοποίηση του κομματιού του νερού και δίνοντας σε μεγάλες εταιρείες. Γι' αυτό κιόλας αυτή τη στιγμή θεωρούνται, αν θέλετε, δεν θεωρούνται επιλέξιμα έργα τα έργα υποδομών που έχουν να κάνουν και με την πυροπροστασία και με τα νερά και με τα φράγματα και με τις λιμνοδεξαμενές. Και όταν αυτά γίνονται με χρονοκαθυστέρηση και γίνονται βέβαια και με τη σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα όπως με τον Ταυρονίτη. Την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε νερά, αν θέλετε, για τα γήπεδα του Γκολφ, χιλιάδες τόνοι νερού να δαπανώνται στο όνομα του τουριστικού, αν θέλετε, προϊόντος που το νησί μας πουλάει.
Γι' αυτό θεωρούμε ότι υπάρχουν ευθύνες και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο, γιατί δεν μπορεί όταν γίνονται βροχές το χειμώνα να πλημμυρίζουμε και την ίδια ώρα να λέμε νερό δεν υπάρχει. Γιατί, δεν υπάρχει γιατί ακριβώς την ευθύνη την κεντρική την έχει το κράτος και, τοπική, και η περιφερειακή και η τοπική διοίκηση που έχουν αποδεχτεί τη λογική του λιγότερου κόστους και έχουν αποδεχτεί τα σχέδια των κυβερνήσεων για ιδιωτικοποίηση του νερού με την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2000. Οι μεγαλοστομίες δεν μπορούν να κρύψουν την ουσία του προβλήματος που είναι αυτό που είπα, την εμπορματοποίηση και ενός, ακόμα ενός κοινωνικού αγαθού. Εμείς γι' αυτό ρωτάμε την Περιφερειακή Αρχή σε τι ενέργειες θα προβούνε και βεβαίως βάζονται στο επίκεντρο ότι εδώ υπάρχουν προτάσεις των επιστημονικών φορέων που, για άλλους, που πολλές φορές τις επικαλούνται, αλλά τις επικαλούνται για να μεταφέρουν την ευθύνη στους ίδιους τους πολίτες, στους αγρότες, βάζοντας πρόστιμα και βάζοντας, αν θέλετε, και, πλαφόν. Ας πούνε στους αγρότες πώς θα ποτίσουν την παραγωγή τους. Ας πούνε στον κριτικό, στον Ηρακλειώτη, ότι γιατί ακόμα και τώρα... Όχι όμως ότι δεν θέλει... Όχι όμως ότι δεν θέλει νοικοκύρημα αυτή η τακτική και αυτός ο παραδοσιακός τρόπος, ανοίγω σήμερα το νερό και το αφήνω και τρέχει 5 μέρες γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι το σωστό για τη δική μου την καλλιέργεια, όπως κάνανε οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Προφανώς θέλει νοικοκύρεμα, αλλά με τη λογική του επιστημονικού σχεδιασμού και όχι με τη λογική ότι θα ψάχνω να βρω εγώ υπεύθυνους γιατί εγώ σαν πολιτεία, σαν κράτος, σαν περιφέρεια, σαν δήμος δεν έχω κάνει τίποτα συνειδητά. Γιατί κοιτάτε να δείτε, πολλές φορές αυτά τα φαινόμενα αξιοποιούνται για την προώθηση της ιδιωτικοποίησης αυτών των υπηρεσιών. Μα το είπατε πριν από λίγο, γι' αυτό και τα έργασια ό,τι έχει να κάνει με μικρά ή μεγάλα δεξαμενές, λιμνοδεξαμενές, φράγματα ή οτιδήποτε άλλο, πάντα τα έργα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού δεν είναι επιλέξιμα, διότι όλα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν. Αυτό δεν είπατε πριν από λίγο? Ακριβώς αυτό είπα και επίσης επικαλούνται την κλιματική αλλαγή, αλλά την ίδια ώρα που σε πολλές περιπτώσεις αυτή η κλιματική αλλαγή, με τη βροχή κλιματική αλλαγή έχουμε νερό δεν μαζεύουμε, κλιματική αλλαγή έχουμε την ίδια ώρα αλλάζει το περιβάλλον και την ίδια ώρα μας λένε μην ποτίζετε. Καταλαβαίνει κανένας λοιπόν ότι τα διέξοδα αυτής της πολιτικής, τα δικά τους των επιλογών, επιχειρούν να τα μεταφέρουν στις πλάτες μας. Γι' αυτό εμείς καλούμε και τους αγρότες και το λαό του Ηρακλείου και της Κρήτης να παλέψουν αυτή την, αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική, γιατί θα βρεθούμε το επόμενο διάστημα να χρυσοπληρώνουμε το νερό 2 και 3 φορές στο όνομα της κλιματικής αλλαγής. Στο όνομα της κλιματικής αλλαγής πλέον εμπορευματοποιούνται τα πάντα, όπως και το ζήτημα των φυσικών καταστροφών. Τι επιχειρείται τώρα να γίνει, επί της ουσίας να πληρώνουν οι ίδιοι οι πολίτες πάλι για 2 και 3 φορές αυτά που η ίδια η πολιτεία θα έπρεπε να πάρει σαν μέτρα. Μιλάτε για το νομοσχέδιο που πέρασε, να υπενθυμίσουμε, διότι την προηγούμενη εβδομάδα το συζητούσαμε εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής και με τον Κώστα τον Καντάτσιο, όταν είχε περάσει επί της αρχής από την αρμόδια επιτροπή και με την ΣΑΜΟ και με τον σεισμοπαθή δημοσιογράφο τον Γιάννη Δονέγρη. Και ακούγαμε και λέγαμε ότι αυτό το οποίο προωθείται πραγματικά είναι ένα έσχος και είναι μία ντροπή. Ιδιωτική ασφάλιση για να βγάλει την ουρά του απ' έξω το κράτος σε ό,τι έχει να κάνει με τις φυσικές καταστροφές. Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι, αναρωτιέμαι, οι οποίοι τώρα είναι σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Γιατί είναι οι σεισμοί, γιατί είναι οι φωτιές, γιατί είναι οι πλημμύρες. Αναρωτιέμαι, κύριε Βρυσαλή, θα τους βάλουν, παρά το γεγονός ότι έχουν εξαγγείλει τα πάντα όλα μέσω της κρατικής αρρωγής, φακέλους και ό,τι έχουμε συζητήσει, τέλος πάντων, για να πάρουν οι άνθρωποι αυτοί κάποια ενίσχυση για να συνεχίσουν τη ζωή τους, θα τους πούνε μετά από αυτό το νομοσχέδιο ότι ξέρετε και εκείνα τα λεφτά που είχαν διατεθεί αλλά δεν είχαν πάρθει ή δεν είχαν δοθεί στους πληγέντες, αυτά μόνο μέσω ιδιωτικής ασφάλισης πλέον? Αναρωτιέμαι. Εκεί προωθείται και βέβαια είναι μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στο όνομα του λιγότερου κόστους η ίδια προωθεί ότι αν τυχόν το κόστος υποδομών είναι μεγαλύτερο από το κόστος αποζημίωσης, προτιμά η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην κάνει έργα υποδομής
παρά να αποζημιώνει τους ανθρώπους. Και βεβαίως όταν χρειαστεί να αποζημιωθούν πρέπει οι ίδιοι να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Και αυτά βεβαίως γίνονται παράλληλα και με τα ζητήματα της πυροπροστασίας, τα ζητήματα των υποδομών, αυτά που συζητάμε. Ακριβώς γιατί και οι υπηρεσίες συνειδητά πλέον έχουν εγκατεληφθεί στην ατομική ευθύνη, στον εθελοντισμό και στην κοινωνική προσφορά. Και την ίδια ώρα όταν μιλάνε για ατομική ευθύνη, την ίδια ώρα αφήνουν, προηγούνται στο ζήτημα αυτό οι πισίνες και τα γκαζόν σε πεντάστερα ξενοδοχεία, χωρίς να ελέγχεται αν επαρκούν οι ποσότητες νερού για ίδρυυση, για άρδρευση, και με δεδομένο τη μεγάλη συγκέντρωση στην Κρήτη του τουριστικού προϊόντος. Τα λέμε αυτά γιατί είναι συνειδητή επιλογή με ποιον είσαι και ενάντια σε ποιον είσαι. Εμείς με την ερώτησή μας λέμε ότι είμαστε με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολλών, προφανώς με την καλή διαχείριση του υδάτινου πόρου που συζητάμε, αλλά προφανώς δεν μπορεί στο όνομα αυτό να γίνονται αυτά τα εγκλήματα των ιδιωτικοποιήσεων, του περιορισμού του νερού και βεβαίως της κοστολόγησης σε υπέρμετρο βαθμό. Αυτή τη λογική εμείς αντιπαλεύουμε, τη φέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και βεβαίως καλούμε και τους εργαζόμενους στην περιφέρεια αλλά και τους αγρότες να παρευρεθούν στη συνεδρίαση που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, ακριβώς για να βάλουν και αυτή τη δική της σφραγίδα στις εξελίξεις που το επόμενο διάστημα, αν δεν κάνει πίσω η κυβέρνηση και με τους αγώνες των εργαζομένων, θα ζήσουμε δραματικές στιγμές και στο νησί μας και για το νερό και για τις, αν θέλετε, τα έργα υποδομών, αλλά και τα ζητήματα της πυροπροστασίας που μπροστά μας έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι. Και βεβαίως εδώ υπάρχει μια συντηρητική απαξίωση όλων αυτών των κοινωνικών υπηρεσιών. Κύριε Βρυσαλή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ να είστε καλά. Καλή σας μέρα.